Είμαστε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΛΕΣΜΗ, κύριο Παναγιώτη Βάλιση, και αντικείμενο αυτής της συζήτησης είναι τα έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο από τη ΔΕΗΑ, καθώς και εκείνο που πρόκειται να προγραμματιστούν. Αυτή την περίοδο είμαστε εν αναμονή της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου σχετικά με την ένσταση που είχαμε υποβάλει σε ό,τι έχει να κάνει με το έργο του δικτύου της Νότιας Πόλης. Ποια είναι η εξέλιξη ως προς αυτό το σκέλος? Όντως, περιμένουμε την απόφαση από μέρα σε μέρα. Δεν μπορώ να προδικάσω ποια θα είναι η απόφαση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από πλευράς ΔΕΗΑ έγινε οτιδήποτε ήταν δυνατό για να έχουμε μια ευτυχή κατάληξη, αλλά δεν είναι στο χέρι μας. Αυτό που πρέπει να επισημάνω όμως είναι ότι αυτό ήταν έργο στο σύνολό του με δύο υποέργα. Το ένα που ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια εγκρίθηκε από το ελληνικό σε μία εβδομάδα. Το άλλο που η χρηματοδότησή του ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όλος περιέργος μέσα εισαγωγικά, είχαμε αρνητική εξέλιξη, το οποίο ήταν 10,5 εκατομμύρια. Και αφορά τα δίκτυα που λέμε για τα νοτιόχωρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο εδώ και 20 χρόνια το πάλεψαν όλες οι δημοτικές αρχές, άλλος λίγο, άλλος πολύ, το οποίο θα σώσει, όπως καταλαβαίνετε, όλες τις περιοχές που έχουν αυτή τη στιγμή είναι ή σε πόθρωση, ρίχνουν τα λίμματα έξω ή οτιδήποτε, από το αεροδρόμιο και μέχρι το κουμπό. Αναμένουμε και θεωρώ ότι θα είναι εγκληματικό και πάλι μέσα εισαγωγικά να απορριφθεί αυτό το έργο, έστω και για κάποιον πολύ τυπικό λόγο. Από εκεί και μετά, όταν έρθει με το καλό η απόφαση, η υπηρεσία, πάντα σε συνεννόηση με το νομικό τμήμα, θα αποφασίσει ποια θα είναι, αν και αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο. Μακάρι να είναι στη θετική κατεύθυνση, ούτως ώστε να υπογράψουμε τη σύμβαση. Και είναι τα χρονικά περιθώρια που έχουμε, δηλαδή μέσα σε πόσο διάστημα θα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί το έργο εντός του χρηματοδοτικού διαγράμματος? Όντως, έχουν στενέψει τα περιθώρια και αυτό είναι επίσης ένα θέμα, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πολύ σφιχτές οι διαδικασίες που έχει, οι προθεσμίες. Αν δεν με απατάει, μέχρι το 2025, τέλος του 2025. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να τηρήσουμε τις όποιες διαδικασίες προβλέπουμε. Κύριε Βάλιση, κατά την έναρξη των καθηκόντων σας είχε ασκηθεί οξία θετική για το γεγονός ότι εισηγηθήκατε αξίζεις νερού της ΔΕΙΑΡ, το επιχείρημα ότι χρειάζονται προκειμένου να εξηγιανθεί ο οργανισμός. Τώρα βλέπουμε μία προσπάθεια προκειμένου να εισπραχθούν οφειλές από οργανισμούς ενδεχομένως και από τους μεγαλοφιλέτες. Πρόσφατα είδαμε ένα χρηματικό ένταλμα που πληρώνει ο Δήμος Μυτιλίνης στη ΔΕΙΑ για το νερό που καταναλώνεται στην Παρανή. Και θέλω να ρωτήσω αν έχετε δρομολογήσει και άλλες τέτοιες συνεργείες προκειμένου να εισπραχθούν χρήματα από μεγάλους οφειλέτες. Κατά πρώτον, θα σας πω ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει του κανονισμού της ΔΕΙΑ είναι υποχρέωση του προηγούμενου, ήταν υποχρέωση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, πάντα ο προϋπολογισμός γίνεται 2 μήνες πριν το τέλος του χρόνου. Δυστυχώς, εμάς δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εγώ παίρνω την καλή πλευρά, να πω δηλαδή ότι υπήρχε η καλή πρόθεση, ούτως ώστε να η καινούργια διοίκηση να φτιάξει τον προϋπολογισμό. Θα σας θυμίσω δε ότι ο κύριος Φλώρος είχε εισηγηθεί τις ίδιες περίπου αυξήσεις. Είχαν υπερψηφιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής Κυρτελή. Είχαν καταψηφιστεί βέβαια από την Δυτική Λέσβο. Και εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε το παράδοξο, οι ίδιοι που ψηφίσαν εδώ ναι, να ψηφίσουν όχι.
για τους δικούς τους λόγους. Όταν ήρθαμε εμείς, όντως οι αυξήσεις, οι οποίες δεν είναι αρεστές σε κανέναν, είναι δεδομένο αυτό, όταν όμως έχουν πάει όλα τα πράγματα στο Θεό, όταν έχουν ανεβεί υπέρογκα τα πάντα, τα εξηγήσαμε αναλυτικά. Εγώ προσωπικά έκανα 2 επισκέψεις στο Δήμο Καλονής, ενημέρωσα, έκανα το ίδιο εδώ στη Μυτιλίνη και τους αποδείξαμε ότι αυτές οι αυξήσεις ήταν αναγκαίες να γίνουν διότι η εταιρεία κινδύνευε με κατάρρευση. Θυμάμαι τότε την κριτική από ένα συμβούλο της Αντιπολίτευσης που είπε ότι να, παραδείγματος χάρη, έπεσε τώρα το ρεύμα. Δεν είδα όμως τώρα το τελευταίο διάστημα που έχουμε ξανά αυξήσεις στο 70 και 60% των τιμολογίων να κάνει μια αντίστοιχη δήλωση. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι όταν βάζεις μια αύξηση, αυτό το πράγμα είναι αρνητικό, είναι κακό, να το πω έτσι, δεν το δέχεται. Εγώ όμως από την πλευρά μου, σαν πρόεδρος της εταιρείας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, έπρεπε να δω πώς μπορούμε να σώσουμε κάποια πράγματα. Και αυτό κάναμε. Και μάλιστα, εγώ ήρθα τέλος Ιανουαρίου εδώ, ο προϋπολογισμός, ξεκινήσαμε να λειτουργούμε σχεδόν τέλος Απριλίου. Χάσαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε ούτε να κάνουμε οτιδήποτε. Αυτό που ήθελα περισσότερο είναι αν έχει υπάρξει κάποιος προγραμματισμός ως προς την εξόπληση των υπολείπων από μεγαλοφιλέτες, καθώς και για το γεγονός αν είχε δει μια προκήρυξη προκειμένου να μπουν ρολόγια μετρητές σε κάποιες περιοχές, να αντακατασταθούν κάποιοι άλλοι. Και επειδή έχει υποθεί ότι σε κάποιους χώρους δεν υπάρχουν μετρητές, αν γίνεται προσπάθεια προκειμένου να ξέρουμε ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν μετρητές νερού, οπότε έχουμε μια δίκαιη, οι πολίτες έχουν μια δίκαιη αντιμετώπιση. Κατά πρώτον, να ξέρετε ότι η ΔΕΙΑΛ είναι για όλη τη Λέσβο. Σε όλη τη Λέσβο, λοιπόν, για όλη τη Λέσβο είναι το οργανόγραμμα που προβλέπει 195 άτομα. Και αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΛ έχει γύρω στα 52-53. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο υποστελεχωμένη είναι. Τόσο σε εργατικό δυναμικό, όσο και σε επιστημονικό προσωπικό. Προσπαθούμε, και αυτό δεν μπορεί να φανεί στον ένα μήνα ή στους 2 μήνες, διότι δυστυχώς έχουμε πέσει στην περίοδο του καλοκαιριού που είναι πάρα πολύ πιεστική για τη ΔΕΙΑΛ, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Μου λέτε τώρα, παραδείγματος χάρη, για τα χρέη. Το πρώτο δείγμα γραφής ήταν ότι απευθύνθηκα στο Δήμαρχο Μυτιλίνης και τον ζήτησα να πληρώσει όσο έχει υποχρέωση ένα ποσό γύρω στα 90-95 χιλιάρικα που ήταν για τους Ρωμά. Πράγματι, το περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, το πλήρωσε. Επίσης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κύριος Πανός, βρήκε χρέος 25.000 ευρώ από το Ταμείο, από τον προηγούμενο τέλος πάντων πρόεδρο, ήρθα άρπος το εξόφληση κατευθείαν. Από εκεί και μετά υπάρχει μία πολιτική που έχω χαράξει εγώ και το Συμβούλιο, ό,τι έχει να κάνει με μεγαλοφιλέτες, εγώ δεν έλεγα μεγαλοφιλέτες, με οφιλέτες, γιατί ο καθένας πραγματικά έχει περάσει η εικόνα ότι η υπεποίθηση, αν θέλετε, ότι εντάξει, μωρέ, το νερό το πληρώνουμε και τι έγινε. Δεν είναι έτσι, λοιπόν. Στα τελευταία, λοιπόν, διοικητικά συμβούλια, πάντα υπάρχει ένας κατάλογος ανθρώπων οι οποίοι χρωστάν και δεν πληρώνουν, η οποία, αφού γίνει πρώτα μία είτε τελεφωνική είτε τέλος πάντων μία επικοινωνία μαζί τους, όταν δούμε ότι δεν έρχονται να προβούν σε κάποιο διακανονισμό, εμείς περνάμε τις καταστάσεις και στέλνουμε τα χρέη τους στην εφορία. Το τελευταίο δίμηνο
έχουν πάει στην εφορία περίπου 600.000 ευρώ. Και σήμερα που έχω επίσης συμβούλιο, θα φύγει πάλι μία κατάσταση οφειλετών και σας λέω τώρα ενδεικτικά χρέη 30.000, 18.000, 10.000 έως 1.100. Αυτό γίνεται ένας έλεγχος, να βρούμε τα θυμή, να τέλος πάντων να τσεκάρουμε τα... και μετά πηγαίνουν τα χρέη στην εφορία. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, δηλαδή υπάρχει μία τέτοια γραμμή σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ότι όποιος σωστάει πρέπει να πληρώσει. Ξεκάθαρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υδρόμετρα και τα λοιπά, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και στην πόλη της Μυτιλίνης και υπάρχει και πρόβλημα γενικότερα και σε όλη τη Λέσβο. Υπάρχουν υδρόμετρα τα οποία είναι στάσιμα, υπάρχουν υδρόμετρα τα οποία τα τοποθετεί κάποιος από μόνος του έτσι για να υπάρχει, να φαίνεται, αλλά στην ουσία αυτό δεν είναι καταγεγραμμένο από τη ΔΕΙΑΛ. Υπάρχουν αυτοί που κλέβουν νερό, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κάνουν παράνομες συνδέσεις, τα λεγόμενα bypass, για να ποτίσουν μπαχτσέδες, να πάρουν νερό για τα ζώα τους και ούτω καθεξής. Επίσης γίνεται μία προσπάθεια, υπάρχει ένας σχεδιασμός, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θέλει και χρόνο και προσωπικό. Γίνεται μία προσπάθεια σε ένα βαθμό καταγραφής και βεβαίως να παρθούν κάποια άτομα τα οποία ο σκοπός τους θα είναι πλέον στοχευμένα να αναλάβουν περιοχές μαζί με την ταυτόχρονη τοποθέτηση των υδρομέτρων με αυτό το πρόγραμμα που είπατε, τα υδρόμετρα που είναι 15.000 στην Δυτική Λέσβο και 10.000 εδώ, όπου πλέον ταυτόχρονα και επικουρικά ο ένας με τον άλλον θα δουλέψουμε για αυτό ακριβώς το πράγμα. Και για να μπουν καινούριες συνδέσεις, αυτοί που δεν έχουν δηλαδή ρολόγια, και για να ανακαλύψουμε παράνομες συνδέσεις. Η στόχευση είναι ότι κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να αποφέρει ένα αποτέλεσμα τέτοιο, ώστε να υπάρξει μια ισοκατανομή. Δηλαδή, δεν είναι ανόητος αυτός που πληρώνει και δεν είναι έξυπνος αυτός που κλέβει, γιατί είναι υδροκλοπή. Και αν δείτε παντού, ειδικά τώρα με την έλλειψη σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στη Λέσβο, η Λέσβο για κακή μας τύχη εδώ είναι η τρίτη χειρότερη χρονιά της τελευταίας 15ετίας. Και εκτός αυτού και οι προηγούμενες 3-4 χρονιές οι βροχές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη είπα ότι μπορεί να είναι και εφιαλτικό το καλοκαίρι, διότι όλες οι γεωτρήσεις, οι πηγές, η γενικά εικόνα που έχουμε εμείς, αυτή τη στιγμή που είναι Ιούνιος, αυτές έχουν την εικόνα του περσινού Αυγούστου. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο χάλια είναι. Γίνεται μια προσπάθεια, δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι και Θεός, να το πω έτσι, αν μπορούμε να... και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες ήδη αυτή τη στιγμή είναι στεγνές. Δηλαδή το κεράμι είναι στεγνό ξαφνικά. Δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Η πέτρα πέρυσι, σας λέω στοιχεία, κόστιζε στη ΔΕΙΑΛ περίπου 500.000 σε βιτία που πηγαίναν και μεταφέραν νερό. Επίσης, ένα πρόβλημα μεγάλο που, αν θέλετε, ξεφεύγει λίγο και από τη ΔΕΙΑΛ, είναι περιοχές που αναπτύσσονται ταυτόχρονα με το χαμήλωμα των υδατικών αποθεμάτων, όπως είναι το Πλωμάρι.
μαθαίνω ότι θα χτιστούν τώρα, μάθαμε προχτές, κάποιες οι Εβραίοι, όπως τους λένε και τα λοιπά, κάποιοι επιχειρηματίες, για 70 σπίτια τα οποία θα έχουν όλα πισίνες. Από πού θα υδροδοτηθούν όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει μία ανάπτυξη, αλλά αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να βοηθηθεί, θα πρέπει να στηριχθεί και θα πρέπει να αναπτυχθούν λύσεις. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Άρα, καινούριες γεωτρήσεις θα τοποθετηθούν, παραδείγματος χάρη, μονάδες αφαλάτωσης. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς αλλιώς. Ιδάλλως θα στερέψουν τα πάντα. Προηγουμένως αναφέρατε ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς τη στελέχωση της επιχείρησης. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα? Φανταστείτε, το μόνιμο προσωπικό εδώ είναι 5 άτομα για την ίδρυψη, για όλη τη Λέσβο μιλάω, και 3 άτομα για την αποχέτευση. Για όλη τη Λέσβο. Συν 13 άτομα που ήταν τα παιδιά αυτά που είχαν προσληφθεί επί COVID, τα οποία έχουν πάρει μια προσωρινή απόφαση. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί και εκεί να ξαναπάμε στο δικαστήριο και με αυτούς δουλεύουμε τουλάχιστον την πόλη της Μυτιλίνης. Την υπόλοιπη Λέσβο την πολεμάμε με εργολαβίες, όπου όμως δεν έχουμε τον έλεγχο σαν ΔΕΙΑ, δεν μπορούμε να τον έχουμε τον έλεγχο. Τώρα, προσπαθώ είτε μπαίνοντας σε κάποια προγράμματα όπως είναι το 5567, που πήραμε 2 οδηγούς, ξέρω εγώ, ένα χειριστή, είτε με κάποια μπλοκάκια. Είναι τόσο μεγάλο το εύρος της ΔΕΙΑΛ που θες πάρα πολύ κόσμο. Είναι ο βιολογικός καθαρισμός, είναι τα συνεργεία, είναι αποχέτευση, είναι... δεν προλαβαίνεις. Οι βλάβες εδώ στη Μυτιλίνη, ας πούμε, ήταν το χειμώνα 2 με 3 που φτιάχναμε. Τώρα έχουμε ανεβεί ημερησίως εννοώ. Και όταν λέμε βλάβη, εννοούμε ότι πρέπει να πάει το φορτηγό, να φορτώσει το τρυπάνι, να πάει ο χειριστής, να σκάψει το δρόμο, για τέτοιες βλάβες. Έχουμε ανεβεί στις 5. Έχουμε 10 κάθε μέρα. Γιατί το δίκτυο είναι κάτι ζωντανό, δουλεύει κάθε μέρα. Άρα σου παρουσιάζονται βλάβες. Προσπαθούμε με πενιχρά μέσα, να το πω έτσι, και με όσο το δυνατόν τέτοιο, και να πάρουμε κάποιο κόσμο και να διαχειριστούμε περισσότερες βλάβες και με περισσότερη τέτοια. Χωρίς πάντα αυτό να είναι εφικτό, το καταλαβαίνω και το ζω. Έτσι, γιατί ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρουν ενδεχομένως αυτά. Σου λέει, κύριε, δεν έχω νερό. Εντάξει. Πρόσφατα είχε στο προσκήνιο η υπόθεση Μπαρδαγιάννη. Ουσιαστικά, σύμφωνα βάσει νόμου, όσοι αυτοδιοικητικοί έχουν υπόλοιπα σε δημόσιες υπηρεσίες, εκπίπτουν αυτοδίκαια. Ωστόσο, ο κ. Βαρβαγιάννης προστηρίζει ότι δεν είχε ειδοποιηθεί. Γνωρίζουμε ότι η απόφαση αυτή είχε πάρθει πριν αναλάβετε εσείς την διαχείριση της ΔΕΙΑΛ. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο αντίλογος και αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις εδώ στη Λέσβο αυτοδιοικητικών που έχουν υπόλοιπα στη δική σας υπηρεσία. Στην περίπτωση του Δημήτρου Βαρβαγιάννη, καταρχήν να πω ότι θεωρώ ότι είναι άδικο για όλους για ένα χρέος 300 ευρώ που βάζει ο νόμος να εκπίπτει στο αξιώματος. Είναι αστείο. Αυτό όμως θα αποφάσισε η κυβέρνηση, δεν θα αποφάσισε ούτε εγώ ούτε κανένα συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ. Από εκεί και μετά προβλεπόταν από τον νόμο ότι δεν έπρεπε να χρωστάς όταν για να κατεβείς και τα λοιπά. Ο καθένας λοιπόν λίγο πολύ είχε ψαχτεί. Χρωστάω εδώ, χρωστάω εκεί και αυτό. Σε ό,τι φοράει το Δημήτρη, δεν μπορεί να έχεις ένα χρέος, όποιο χρέος είναι αυτό. Ο λογαριασμός του, πώς το λένε, του νερού είναι η ειδοποίηση στον κάθε κάτοχο, στον κάθε ιδιοκτήτη ενός σπιτιού ή οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτό από μόνο του αναιρεί αυτό που λέει ο κύριος Βαρβαγιάννης. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Βαρβαγιάννης, είναι και άλλοι. Απλά ίσως ήταν πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο, πέσαν τα φώτα πάνω. Υπάρχουν και από τη Δυτική Λέσβο πρόσωπο αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι όντως, ας πούμε, είχαν κάποιες οφειλές και τα λοιπά.
Εγώ, σαν πρόεδρος και σαν συμβούλιο, όταν έρχεται ένα ερώτημα από την αποκεντρωμένη ή από οπουδήποτε λόγο, οφείλω να απαντήσω βάσει αυτών των ό,τι έχω στα. Ό,τι μου δώσει η οικονομική υπηρεσία από τα αρχαία κτλ. Είτε μ' αρέσει είτε δεν μ' αρέσει. Τώρα, ας πάμε στα έργα που υλοποιούνται αυτή την χρονική περίοδο από την ΔΕΙΑΛ. Ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, έργα υλοποιούνται πάρα πολλά. Αλλάζουμε εδώ δίκτυα όπως είναι στην Χρυσομαλούσα ή στο Φόρο εκεί όπως τα δείτε. Στην Αγιάσου γίνονται τα έργα, τα αλλαγές δικτύων. Στην Αγία Παρασκευή γίνονται έργα, πάλι αλλαγή δικτύων κτλ. Γενικώς στην Κουλμπάρα μέσα γίνονται αντικαταστάσεις, γενικώς γίνονται παντού έργα. Κάποια στιγμή λέω ότι δεν είναι να γίνονται έργα, είναι ότι δεν έχουμε επιστημονικό προσωπικό να επιβλέψει για αυτά τα έργα. Γιατί η μηχανική εδώ είναι ελάχιστη. Και οποιοδήποτε έργο γίνεται, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται και επίβλεψη, χρειάζεται και δουλειά γραφείου σε επιστημονικό επίπεδο και όλα αυτά δεν υπάρχουν. Ή υπάρχουν και, το πιο σωστό είναι, επιφορτισμένα συγκεκριμένα 2-3 άτομα κτλ. Και είναι και αυτό επίσης ένα πρόβλημα. Επίσης, γιατί είχαμε να πω εδώ και την ατυχία και ο κύριος Φιντανής να απουσιάζει ένα προσωπικό του πρόβλημα επί Μακρόν, και τώρα που μιλάμε απουσιάζει, που ήταν ένα στέλεχος της εταιρείας. Κάποιοι άλλοι φύγαν με συνταξιοδότηση, άρα από τους λίγους γίναμε ελάχιστοι. Παρόλα αυτά όμως, σε αυτό το τομέα θεωρώ ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Επίσης, τώρα προγραμματίζουμε σε συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή να κάνουμε, περιμένουμε να βγάλουν την πρόσκληση για να κάνουμε κάποια συμπληρωματικά εκεί στην Καλονή, ούτως ώστε να κλείσει η γάμα κατηγορία. Γιατί αν δεν κλείσει η γάμα κατηγορία, δεν μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε άλλο έργο. Όταν λέμε γάμα κατηγορία, τι είναι? Εννοούμε πληθυσμό πάνω από 2.000. Δηλαδή η Αγιάσος, η Γέρα, το Κλωμάρι, η Αγιά Παρασκευή που γίνεται τώρα, η Καλονή όταν ολοκληρωθεί, και μετά από εκεί θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορείς να μπεις και να κάνεις βιολογικούς ή έργα ίδρυψης και αποχέτευσης σε οικισμούς κάτω των 2.000. Θα πάμε δηλαδή σε πιο μικρούς οικισμούς. Ένα δεύτερο που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι η Μυτιλήνη υδροδοτείται από τα ύδατα και από τις πηγές κρατήγου. Από τις πηγές κρατήγου όλο αυτό το νερό που έρχεται και τα λοιπά είναι παμπάλαιο δίκτυο με αμυντοσωλήνες και τέτοια. Είναι μια μεγάλη λοιπόν παρέμβαση, πάνω από 5-6 εκατομμύρια, το οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύεται και θα μπει ως πρόταση στη διαχειριστική και ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε και αυτό το έργο. Και ολοκληρώνοντας αυτή την πρώτη μας συνέντευξη, θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο δικός σας στόχος, ούτως ώστε στο τέλος της θητείας αυτής να νιώθετε την ικανοποίηση ότι έχετε καταφέρει σε σημαντικό βαθμό. Δεν θέλω να θέτω μακροπρόθεσμους στόχους. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που εύχομαι και ελπίζω να με έχει ο Θεός καλά, να βγει το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, το οποίο για μένα και για εμάς τέλος πάντων που δουλεύουμε εδώ είναι πάρα πολύ κρίσιμο λόγω όλων αυτών των καταστάσεων που σας περιέγραψα. Και γερή να είμαστε από το Σεπτέμβριο και μετά, ουσιαστικά θα αρχίσουμε να κάνουμε το σχεδιασμό ή την υλοποίηση κάποιων πραγμάτων που θα ξεκινήσουμε είτε στο επίπεδο αυτό που σας είπα για τα υδρόμετρα, για τις βλάβες, για πολλά πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες προσωπικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για μηχανογράφηση, για ψηφιοποίηση κάποιων πραγμάτων που δεν υπάρχουν. Εδώ δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
το δίκτυο της ΔΕΙΑΛ υπάρχει σε απεικόνηση, δεν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που σχεδιάζονται, απλά λέω ότι θέλει χρόνο. Και εντάξει, γερινόμαστε.